Φίλους και φίλες της εκπομπής. Να είσαι καλά. Παναγιώτη, σήμερα θα αναλύσουμε από το κόκκινο βιβλίο το θέμα Ολύμπη, Άγγελοι του Θεού. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε για παρακάτω για και άλλα θέματα, αλλά προς το παρόν ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, αυτά που έγραψες είναι κεφάλαια ολόκληρα. Καλό θα είναι. Εντάξει, ρωτάτε, αλλά μέσα σε αυτά. Εντάξει, καλώς, ναι, δεν πειράζει. Εγώ έγραψα τα τρία. Μπορεί να μην έχουμε πολλές ερωτήσεις, μπορεί κατάλαβε γι' αυτό το λόγο. Άμα δεν συμπληρωθεί το θέμα, θα. Εντάξει, όχι, δεν θα έχουμε, επειδή είναι τρία διαφορετικά θέματα. Μην πεταγόμαστε από το ένα στο άλλο. Αλλά εντάξει, τώρα έγινε. Όχι, θα τα βάλω σε μια σειρά. Εδώ, στη διάθεσή σας. Θα τα βάλω σε μια σειρά, μην στεναχωριέσαι. Ναι. Λοιπόν, οι άγγελοι αναφέρεται πως δεν έχουν φύλο, είναι αρμαφρόδιτοι. Οι Ολύμποι είναι το ίδιο. Επίσης, γνωρίζουμε πως οι άγγελοι δεν έχουν τα τρία πρώτα κέντρα που έχει ο άνθρωπος. Το ίδιο ισχύει και στους Ολυμπίους. Λοιπόν, όταν λέμε άγγελος, στο πρώτο μου βιβλίο, στο μπλε, αναφέρομαι και λέγω ότι υπάρχουν το δαιμόνιο και το αγγέλιον. Είναι δύο διαφορετικές εντολές μνήμης και συμπεριφοράς στους δαίμονες, η μνήμη τους, και στους αγγέλους, τα φωτοφόρα όντα, είναι το αγγέλιον, ας το πούμε, το άτομο που διέπει και φτιάχνει το αγγελικό ή τα αγγελικά τάγματα και στοιχεία. Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι λέξεις οι οποίες εγώ έχω δανειστεί από την ελληνική γλώσσα, έτσι, για να μπορέσω να σας δώσω να καταλάβετε κάποια πράγματα. Οι άγγελοι είναι ολοκληρωμένα πνεύματα. Οι Ολύμπιοι ονομάζονται άγγελοι του Θεού διότι εκτελούν εντολές. Και τη στιγμή που εκτελούν εντολές και φέρουν εντολές, είναι αγγελιαφόροι. Ο αγγελιαφόρος δεν είναι απαραίτητα ερμαφρόδιτος ή ένα υπερβατικό όν. Είναι μια ειδικότητα. Αυτή τη στιγμή οι Ολύμποι είναι άγγελοι διότι μεταφέρουν αγγελίες και εντολές στους δικούς μας κόσμους των τριών διαστάσεων. Οι δε άγγελοι, οι φωτοφόροι, ας πούμε, αυτοί που είναι ολοκληρωμένα πνεύματα, λέγονται άγγελοι διότι μέσα στην ιεραρχία η ύπαρξή τους είναι αγγελιακή. Δηλαδή, και αυτοί εκτελούν εντολές φέροντας αγγελίες και αυτοί. Άλλη αποστολή των αγγέλων, των ολοκληρωμένων πνευμάτων, που είναι άρεν και θήλη, και άλλες των Ολυμπίων, όπου οι Ολύμποι είναι ζεύγοι. Βλέπουμε 6 άρενες και 6 θήλεις γυναίκες. Κάθε ένας έχει και το γυναικείο του κομμάτι. Ο Δίας Ήρα, Απόλλων Άρτεμις. Όλοι αυτοί λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχει ο διεισμός. Στους μεν αγγέλους δεν φαίνεται, διότι είναι πνεύματα. Στους δε Ολυμπίους φαίνεται, διότι είναι υπερβατικά όντα, αλλά είναι άλλης υποστάσεως. Καταλάβατε, δεν είναι όλοι στην ιεραρχία ίδιοι. Εκτελούν αγγελίες του Θεού. Οι μεν εκτελούν αγγελίες του Θεού, οι δε. Άρα, άγγελοι είναι όλοι με την έννοια της ειδικότητος. Ακούστε, κύριε Δολάτο, το θέμα περί αγγέλων έχει απαντηθεί. Δεν υπάρχει πουθενά στην γραμματεία των Ορθοδόξων, στην πατρολογία, αυτά που λέτε εσείς περί Ολυμπίων.
Ολύμπη είναι θεωρίες κάποιων αλλωνών, είναι των γνωστικών, τα έχουν ξαναπεί, δεν υπάρχει. Θα δούμε όμως ποια είναι η πραγματική εργασία των αγγέλων, ποια είναι η δουλειά τους. Θα σου βγάλω ένα βίντεο μόνο αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά που λες είναι πλάνη. Ας μιλήσουμε τώρα για τα τάγματα των αρχαγγέλων και ας ξεκινήσουμε από τον αρχάγγελο Μιχαήλ. «Εν το χορό σου το σεπτό αρχιστράτηγε το Χριστό σι ευλαβός μεσιτεύων ο τον αήλων τάξεων δεινός αρχηγός λύτρωσον εν τη δυνάμη σου Μιχαήλ τας ψυχάς ημών ρώμην χορηγών αυτές κατά των εναντίων». Των χαρισμάτων έχει εν τον σον κλέος Ανδρίας ατίμητον δόρημα. Είναι ο πλέον γνωστός εκ των αρχαγγέλων και ταυτόχρονα είναι ο άρχον όλων των επουρανίων αήλων ασωμάτων και νοερών δυνάμεων. Διέσωσε εκ της πτώσεως του αιωσφόρου τας αγγελικάς δυνάμεις με το στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου και δια την παρησία του ο Τριαδικός Θεός του έδωκε τη θέση του άρχοντος των αγγελικών ταγμάτων. Πολλές φορές αναφέρεται το τίμιο όνομά του στην Αγία Γραφή. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο διάλογος και αντιπαλότης του Μιχαήλ με τον αιωσφόρο δια το νεκρό σώμα του Μωυσή, όπου αναδεικνύεται η μεγάλη ταπείνωση του αρχαγγέλου Μιχαήλ, δίδοντας ένα ηχηρό μάθημα εις την νεοσφορική αλαζονία, λέγοντας στον διάβολο «Να σε επιτιμήσει ο Κύριος». Ενώ δηλαδή ο Άρχον Μιχαήλ είχε οπλιστεί με την πανίσχυρη δύναμη της Τριαδικής Θεότητος, δεν τιμώρησε τον νεοσφόρο, ενώ ήταν σε θέση να το κάνει, αλλά το άφησε με άκρα ταπείνωση εις τον Κύριο. Πιστεύετε ότι με την εντολή του Θεού η πρωτόπλαστη εξεδιώχθησαν από τον Παράδεισο από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Συμμετείχε, όπως αναφέρει ο Αρέθας, στην τριάδα των επισκεπτών του Αβραάμ και τον ενομέρωσε για την επερχόμενη καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων. Επίσης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ γράφει σε κονία ματίχου την εποχή της εκμαλωσίας του Ισραήλ στη Βαβυλώνα το γνωστό «Μανί Θεκέλ Φαρές», όπου ο Δανιήλ εξήγησε στον βασιλέα ότι εμετρήθη, εζυγίστη και ευρέθη ελλιπής εις τα μάτια του Θεού. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ σημάδευσε με αίμα τα στήρα των Νίκων εις την Αίγυπτο για να αποφύγουν τον εξολοθρευτή άγγελο τα τέκνα των Εβραίων με ένα σταυρό απ' έξω, που το σταυρό σήμερα οι Εβραίοι το έκαναν ταφ, γιατί μισούν το σταυρό. Εις την Αποκάλυψη αναφέρεται το Άγιον του όνομα εις την τελική μάχη του με το θηρίο, δηλαδή τον Αντίχριστο και το δέσιμο του Σατανά. Επίσης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει την υψηλή εποπτεία της εφαρμογής των σχεδίων του Θεού ανά τους αιώνες και προστατεύει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς εις όλην την γη από κάθε κακό. Είναι ο επικεφαλής των αρχαγγέλων, του οποίου την φωνή θα ακούσουν και θα ηγερθούν όλοι και κοιμημένοι από Αδάμ έως τη στιγμή της Δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επιβλέπει και διοικεί τα έθνη με την ισχυράν επιστασία του. Επιβλέπει επί των αγαθών των λαών. Με εντολή του Τριαδικού Θεού λαμβάνει τις ψυχές των ανθρώπων που αποθνίσκουν. Είναι φιλέσπλαχνος, υπομονετικός, με άκρα ταπείνωση και πρικισμένος από το Δημιουργό με πανίσχυρες ιδιότητες προς ολοκλήρωση των εντολών που λαμβάνει από την Τριαδική Θεότητα. Είναι ο άρχον και ένδοξος αρχάγγελος Μιχαήλ. Το όνομά του σημαίνει «πνεύμα χαριτωμένο» και «υπάκουος τον Δημιουργό του». Αρχάγγελος Γαβριήλ, των ουρανίων λειτουργών αρχιστράτηγε, εφημούμεν σε ημίς επαξίως του συκτηρμού σου δόρισε, πιστής Γαβριήλ, τύχησον εν τη δυνάμη σου των πιστών εν Χριστώ λαών, νίκας χορηγών αυτό κατά των δαιμονίων, την προστασία ανέχομεν την συν, πλούτων ειρήνης αίτητον φύλακα. Ο πλέον γνωστός μετά τον Μιχαήλ είναι ο αρχάγγελος της σωτηρίας των ανθρώπων.
Είναι χάρη τη Θεού αγγελιοφόρος θείων, αλλά και σωτηρίων μηνυμάτων για τον άνθρωπο. Χαρακτηριστική περίπτωση το άγγελμα στην υπεραγία Θεοτόκο ότι θα γεννήσει το σωτήρα τον κόσμο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η λαμπροφόρος παρουσία του έχει καταγραφεί στην Αγία Γραφή και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τον Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου Αγίου και ενδόξου προφήτου Ιωάννου, με τη γνωστή αφωνία του Ζαχαρία. Διεμήνησε στον Ιωσήφ τον Μνήστορα να λάβει το παιδίον και τη μητέρα αυτού και να πάει στην Αίγυπτο, καθώς επίσης τον ενημέρωσε για το θάνατο του Ηρώδη και την επιστροφή των. Κατά τους πατέρες Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και τον Αρέθα, ο αστέρας της Βιθλεέμ ή το υπάμφωτος παρουσία του Γαβριήλ. Επίσης ο Αρέθας αναφέρει, καθώς και ο Επιφάνιος Κύπρου, ότι ήταν μαζί με τον Μιχαήλ στην τριαδική χωρία των Αρχαγγέλων που φιλοξένησε ο Αβραάμ. Προείσταται αγγελικών δυνάμεων και η παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ είναι πολύ συχνή στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ένδοξος και πάμφωτος Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αρχάγγελος Ραφαήλ. Οι άσεις τεσσές ετούμεθα αρχάγγελοι, υπόθω προς έως ιατρών καταφεύγοντες, Ραφαήλ φωτόθε, σκέπασον και τα σκακώσεις του εχθρού θεράπευσον, ως έχουν εξουσία αρχιστράτηγη. Το όνομά του δηλώνει φιλεσπλαχνία και το ελεήμον της ύπαρξής του, στα εβραϊκά σημαίνει ο Θεός θεραπεύει. Ο Ραφαήλ αποκάλυψε ότι από τις μυριάδες μυριάδων αρχαγγέλων, οι αρχάγγελοι οι οποίοι έχουν σχέση με το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού είναι 7. Και στον Ντοβίτ ο Ραφαήλ ομολογεί ότι είναι ένας από τους 7 Αγίους Αγγέλους του Θεού, Παλαιά Διαθήκη, το Βιτ 12, 6 έως 15. Είναι προστάτης όλων των ψυχών των ανθρώπων και συντονίζει το έργο των αγγέλων φυλάκων του κάθε ανθρώπου. Μεταφέρει όλες τις προσευχές των ανθρώπων προς το θρόνο του Δημιουργού και προσφέρει το δόρημα της προσευχής των από την Τριαδική Θεότητα. Δεν υπάρχει προσευχή ανθρώπινης ύπαρξης χωρίς την επιμέλεια και τη φροντίδα του Αρχαγγέλου Ραφαήλ. Είναι εντεταλμένος να μεταφέρει τη θεραπευτική χάρη του Κυρίου στους ανθρώπους, γι' αυτό οι άνθρωποι οφείλουν να τον τιμούν ιδιαιτέρως. Είναι ο απόλυτα εντεταλμένος αρχάγγελος για όλες τις θλίψεις, ασθένειες και πληγές των ανθρώπων. Το Άγιο του όνομα ερμηνεύεται ως ο απόλυτος υπηρέτης του Θεού, ενώ στα εβραϊκά σημαίνει «ο Θεός θεραπεύει». Είναι λαμπρότατος και το όνομά του υποδηλώνει συμπόνια και παραμυθία. Είναι προστάτης όσων ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο. Αρχάγγελος Ουρίλ. Των προφητών ο Συνοδός, αρχιστράτηγε ενωπίον του Χριστού παραστέκων, τους πειρασμούς εξάλληψον Σεπτέ Ουρίλ. Φώτισον εν τη δυνάμη σου τα σοδούς των νοών ημών, νίκας χορηγών αυτές κατά των πολεμίων, την ευδοκία δόρισε τη σύν, όρμου γαλήνης παμέγιστε άγγελε. Μόνο στην Παλαιά Διαθήκη αναγράφεται το όνομά του και σημαίνει «το πυρ του Θεού το καθαρών». Έχει ως αποστολή την φύλαξη του κόσμου, ιδιαίτερα μετά την πτώση του αιωσφόρου και τη θέση που έλαβε ο διάβολος και οι δαίμονές του στην περίγειο ατμόσφαιρα στη γη και στα υποχθόνια. Εποπτεύει την κτήση και μεριμνά για την εφταξία του σύμπαντος και των ουρανίων σωμάτων, όπως την καθόρισε ο Δημιουργός. Προστατεύει και μεριμνά αδιαλείπτος για την Ορθοδοξία. Η προστασία του έγκυται στο να διατηρεί ενεργό το Ορθόδοξο φρόνημα και να επιτηρεί με κάθε λεπτομέρεια την εκπλήρωση των προφητικών λόγων του Κυρίου διαμέσου των αιώνων. Δεν υπάρχει προφητεία στην Ορθοδοξία η οποία να μην έχει την υψηλή επιστασία του Αρχαγγέλου και ενδόξου Ουρίλ. Το όνομά του σημαίνει «ο απόλυτα αφοσιωμένος στην Τριαδική Θεότητα». Έχει την επιστασία της εκπληρώσεως των προφητιών της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων και Προφητών σχετικά με τις προφητείες διαμέσου των αιώνων. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Αρχάγγελος Ουρίλ ενεφανίστη στον Άγιο και προφήτη Ναούμ τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν.
και εφανέρωσε σε αυτόν προφητεία το 1053 μετά Χριστόν, λίγο πριν το οριστικό σχίσμα το 1054 μετά Χριστόν, γνωστή ως προφητεία ανωνύμου, η οποία με ακρίβεια φανέρωσε τα γεγονότα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και περιγράφει με σαφήνεια και ακρίβεια την τριήμερο μάχη της Κωνσταντινούπολης και την παράδοση αυτής στους Έλληνες. Στο καθολικό μερικών μοναστηριών αλλά και σε νοριακούς ναούς υπάρχουν αγιογραφίες με την παρουσία των αρχαγγέλων και τα ονόματά τους. Πολλοί Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν αναφέρει παρουσίες αρχαγγέλων, θαύματα και θαυμαστές αποκαλύψεις τους. Προσθέτω τις αναφορές μερικών Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με τους αρχαγγέλους. Ο Άγιος Μακάριος της Αιγύπτου, πορευόμενος στην έρημο της Θηβαΐδος, συνομιλεί με τον Αρχάγγελο Φανουήλιο, ο οποίος του φανερώνει τα μυστήρια της μεταθάνατον ζωής. Ο Άγιος Ονούφριος συνομίλησε με τον Αρχάγγελο Ραμαήλ και του αποκάλυψε μυστήρια που είχαν σχέση με την εφταξία των δυνάμεων του σύμπαντος και την προστασία των ανθρώπων από τα φυσικά φαινόμενα. Ο Άγιος Σάββας ο Βατοπεδινός ο Διαχριστών Σαλός έφτασε σε ύψη αρετής και αξιώθηκε αποκαλύψεων. Συνομίλησε με τον Αρχάγγελο Θαναήλ, ο οποίος του αποκάλυψε μυστήρια για τις ψυχές μετά τον θάνατο, την κόλαση και τον παράδεισο. Τα ονόματα των Αρχαγγέλων Φανουήλ, Ραμαήλ και Θαναήλ δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, γι' αυτό και δεν τιμώνται από την Εκκλησία μας ονομαστικά. Με σεβασμό στην τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στο πανέντιμο όνομα των προαναφερθέντων Αγίων Αρχαγγέλων, καταθέτω μερικά στοιχεία που αναφέρονται στη μεγαλειότητά τους, όπως έχουν αναφερθεί στους βίους και στις αποκαλύψεις των διαφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας. Αρχάγγελος Φανουήλ είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα των ψυχών που θλίβονται για την επίγεια αμαρτωλότητά τους στο χώρο της μέσης κατάστασης και βρίσκονται εκεί ως τον ορισμένο χρόνο της κρίσεως. Φροντίζει να λαμβάνει κάθε ψυχή στο τρισάγιο το μνημόσυνο, την θεία λειτουργία, το ανάλογο μέρισμα. Βοηθά τις ψυχές των θλιβωμένων να ανακουφίζονται από τις κολάσεις των μέσω των ελεημοσυνών που γίνονται στο όνομά τους. Είναι λαμπρότατος και το όνομά του υποδηλώνει συμπόνια και παραμυθία. Αρχάγγελος Ραμαήλ είναι ο αρχάγγελος που επιστατεί και προσέχει την τροχιά των αστέρων στο διάστημα. Μεριμνά με τη χάρη της Τριαδικής Θεότητος για την εφταξία των αστρικών συστημάτων. Ταυτόχρονα προστατεύει τη γήινη ατμόσφαιρα από την παρουσία και δράση δαιμονικών πνευμάτων που μετά την πτώση του Εσφόρου κατέλαβαν την περίγειο ατμόσφαιρα. Είναι αρμόδιος για κάθε παρέκκληση τροχιάς ενός αστέρος, ενώ κάθε φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται στην επιφάνεια των αστέρων και ειδικά της γης, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις κλπ., έχει τη δική του μέριμνα. Είναι λαμπροφόρος και το όνομά του υποδηλώνει τον καθρέπτη του φωτός. Αρχάγγελος Θαναήλ επιστατεί και φυλάσσει τον χώρο όπου συναθρίζονται οι ψυχές των νεκρών στη μέση κατάσταση έως την ημέρα της κρίσεως. Είναι υπεύθυνος για την απόσταση που χωρίζει τις ψυχές των δικαίων στη μέση κατάσταση από τις ψυχές των ασεβών για το χάσμα που υφίσταται. Θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο και τον πτωχό Λάζαρο που στο Ευαγγέλιο αναφέρεται το χάος που τους χώριζε και δεν μπορεί μία ψυχή να μεταφερθεί εις την άλλη πλευρά. Επιστατεί τα στήρα της κολάσεως, οπλισμένος με φοβερή δύναμη από την Τριαδική Θεότητα, καθώς επίσης τα σκολάσεις των αμαρτωλών. Είναι λαμπροφόρος αλλά και φοβερός στην παρουσία του. Το όνομά του υποδηλώνει τον άγγελο της δύναμης, αλλά και ταυτόχρονα τον τιμωρό. Ποιοι είναι πιο αρχαίοι, ο Αρχάγγελος Μιχάλη Γαβρίλ ή ο Λίμπη? Δεν υπάρχει στην Αθανασία, δεν υπάρχει αρχαίος, διότι όλα αυτά συνυπάρχουν. Θα μπορούσα να πω ότι προηγούνται σε ανωτερότητα τα πνευματικά ολοκληρωμένα όντα. Αρχάγγελοι, άγγελοι, είναι άλλη συχνότητα, άλλη συφής. Μην προσπαθεί, δεν υπάρχει στην ιεραρχία ανώτερος, κατώτερος. Αυτό είναι μόνο εδώ κάτω που υπάρχει ο εγωισμός. Επάνω δεν συμπεριφέρονται, ούτε έχουν τέτοιες ορολογίες, ανώτερος, κατώτερος. Ο ένας με τον άλλον διαφέρει ως προς τη φωτεινότητα.
η φωτεινότητα του ενός και η συχνότητά του τον καθιστά σε κατ' εμάς, ανώτερο ή πιο κατώτερο στην ιεραρχία. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Ο ένας χαίρεται να εκτελεί και να υπηρετεί τον άλλον. Δεν υπάρχει η λέξη κατώτερος, ανώτερος. Καταλάβατε? Εδώ, κύριε Τουλάτα, πάλι κάνετε λάθος. Καταρχήν, έχουμε απαντήσει και σε άλλα βίντεο ότι πουθενά οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν αναφέρουν στην ιεραρχία των Αγγέλων, στα 9 λειτουργικά τάγματα των Αγγέλων, ότι υπάρχουν Ολύμπιοι. Πουθενά μα πουθενά κανένας πατέρας δεν το λέει. Αυτά τα αναφέρουν οι αιρετικοί, όπως εσείς που ακολουθείτε αυτά τα γνωστικά και αιρετικά φλιναθλήματα και μπερδεύετε τον κόσμο. Εμείς ξέρουμε για τα 9 αγγελικά τάγματα, τα οποία, όπως λέτε εσείς, κανείς δεν είναι ανώτερος ή κατώτερος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας λένε για ανώτερα αγγελικά τάγματα και για κατώτερα. Τα έχουμε πει πιο παλιά ποια είναι τα αγγελικά τάγματα αυτά, αλλά θα τα βάλουμε και πάλι για να μην υπάρχει κανένας λογισμός και κανένα πρόβλημα, γιατί για Ολυμπίους δεν αναφέρει πουθενά. Και σας δείξω ποιοι είναι οι Ολύμπιοι, που το έχω βγάλει DVD, αλλά θα δείτε πώς εμπλέκεται και η Majestic 12, τι εφευρέσεις κάνουν από το Λευκό Αδελφάτο της Σαμπάλα, για να πιστείτε καλύτερα ότι όντως υπάρχει μία πλάνη σε αυτό το θέμα των Ολυμπίων που θα προβάλλουν τον Αντίχριστο σαν Θεό. Και όλα αυτά περί ενεργείων και τα υπόλοιπα και συχνοτήτων δεν τα αναφέρουν πουθενά οι Άγιοι Πατέρες. Τα αναφέρει ο επιστημονισμός των Εβραίων που θέλουν να προάγουν διά του επιστημονισμού τον Αντίχριστο. Θα τα δείτε τώρα. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Αγιορείτικη Δογματολογία Αθανασίου Παναγιώτου Μοναχού από το Άγιον Όρος. Ας δούμε τι μας λέει στη σελίδα 30 για τα τάγματα των αγγέλων. Και ξεκινάμε. Είπε μου, ετρεις τριαδικές διακοσμήσεις των αγγέλων πώς υποδιαιρούνται? Ετρεις τριαδικές διακοσμήσεις υποδιαιρούνται εις 9 τάγματα και εις τα μεν σεραφείμ ανάπτυ η καθαρά θερμοτά τη φλόξ της αγάπης, όθεν και πύρινα εικονίζονται. Εις τα χερουβίμ γρηγορεί η θεωρία, όθεν λέγονται και πολιώματα. Εις τους θρόνους κάθεται η δικαιοσύνη. Έχουν είναι κυριότητες των μεγαλείων της προς τα κάτω βασιλείας. Εαρχέ έχουν την κυβερνητικήν πρόνοια. Εδυνάμεις κινούσιν με τόση θαυμαστήν αρμονία τα σφαίρας των ουρανών. Εξουσίες συντηρούσιν το σύστημα του παντός. Εις τους αρχαγγέλους είναι το ταμείο των θείων αποκαλύψεων όπου εμπιστεύεται τα απόρριτα η Θεία Σοφία. Οι άγγελοι είναι εκείνα τα λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα, άειλα κατά την ουσία οξύτητα εις την κίνηση, ακοπίαστα εις των δρόμων, αναβαίνουσι εις των ουρανών και καταβαίνουσι εις την γην και περιέρχονται όλην την κτήση. Αυτά είναι λοιπόν που διαβάσαμε από την Αγιορείτικη Δογματολογία και δεν μας αναφέρει πουθενά περί ενεργειακών οντοτήτων Ολυμπίων, περί Ελανίων, περί Έψιλων, περί Ανδρομεδίων, περί υπηρετών του Θεού. Να γιώτη, πες μας για τη τελευταία προφητεία του Μαντίου του Αδελφών που έλεγε ότι ο Απόλλων θα ξαναεπιστρέψει και θα έρθει για πάντα. Μας όντως θα επιστρέψει, είναι με το μέρος μας, κάποιος ρωτάει με το μέρος των τρόων, είναι, μας βλέπουν, μας επιτηρούν, μας προστατεύουν? Αυτές είναι ερωτήσεις που κάνω ο φίλος. Όπως αναφέρω στο κόκκινο βιβλίο μια προφητεία του Απόλλωνος που στο τέλος λέει ο ίδιος, άγγελοι του Θεού, μικρή μερίδα εμείς, αυτού του Θεού δηλαδή, είμαστε μικρή μερίδα, άγγελοι του Θεού. Αυτοί λοιπόν θα επιστρέψουν με τη Δευτέρα Παρουσία. Όλες οι Ολύμπιες δυνάμεις, γιατί δεν είναι μόνο οι 12
Έτσι, αυτοί είναι οι κυβερνήτε, είναι οι βασιλείς. Υπάρχουν ατελείωτα όντα. Δεν υπάρχει αριθμός. Θα έρθουν ακριβώς και λέει την αλήθεια, αλλά θα έρθει για την τελική αναμέτρηση. Είναι μέσα στο επιτελείο, στην ιεραρχία αυτού που γνωρίσαμε στη γη με το όνομα Ιησούς, ο Χριστός. Δεν είναι το όνομά του αυτό το Χριστό. Γι' αυτό και λέει στην Αποκάλυψη, είδα έναν καβαλάρι που φορούσε στέμα σε ένα άσπρο και πάνω στο άλογο είχε ένα όνομα, το οποίο όνομα δεν μπορεί να το προφέρει κανείς. Λοιπόν, αυτός είναι ο Χριστός. Η επιστροφή με πλήθος δυνάμεων από τον ουρανό που λέει θα επιστρέψω με δόξα πολύ. Η δόξα είναι το φως. Δεν είναι η περηφάνεια και εγωιστικά η προβολή. Το φως λέγεται δόξα. Και αυτό είναι στις φωτογραφίες η δόξα του. Με δόξα πολύ και πλήθος δυνάμεων. Το πλήθος δυνάμεων μέσα σε αυτούς είναι και ο Απόλλων. Αλλά είναι πια, έρχονται για άλλο λόγο. Μακάρι να είσαστε από την πλευρά τη δική μας. Αν είστε από την πλευρά των άλλων, απερίγραπτα συναισθήματα. Κύριε Τουλάτο, πάλι παραφράζεις. Η Αποκάλυψη, όταν δείχνει το λευκό ύπο που είναι ο Χριστός, που λέει έρχεται για να νικήσει, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Δεν μπερδεύει κανέναν από όλων. Εσύ τα μπερδεύεις αυτά και παίρνεις και τα μαντία των δελφών, εννοείται ότι μίλαγαν οι δαίμονες μέσα. Η πυθία έπαιρνε κάποια φύλλα, ερχόταν σε έκσταση και ομιλούσαν δαίμονες. Είναι γνωστό τι κάναν οι δαίμονες με τα μαντία στην αρχαία Ελλάδα. Και εσύ στρέφεις τώρα τους ανθρώπους να πιστέψουν τι λέγανε τα μαντία, ότι θα ξανάρθει ο Απόλλωνας και χίλια δυο άλλα τέτοιες πλάνες. Η Αποκάλυψη είναι ξεκάθαρη, θα κατέβει ο Χριστός με αγγέλους, δεν λέει με ελ. Και αυτοί που θα είναι καβαλάρης ο Χριστός και οι υπόλοιποι θα είναι αυτοί που τον ακολουθούν, τον πιστεύουν. Είναι οι Άγιοι του και οι άγγελοι. Αυτοί θα είναι. Οι σεσωσμένοι, οι μοναχοί, αυτοί που έχουν σωθεί και είναι στον παράδεισο και θα αντικαταστήσουν το δέκατο τάγμα του Εωσφόρου. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πιστεύεις όλα αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες από το μοναχισμό. Και από τα εννέα αγγελικά τάγματα, αυτοί θα είναι οι ακόλουθοι του Χριστού που θα νικήσει τις ορδές του Αντιχρίστου. Άρα όλα αυτά που λες εσύ είναι πλάνες. Και ας δούμε τώρα τι γίνεται με το ψευδοδωδεκάθαρο και ποιοι τα βγάζουν αυτά, που γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι τα κάνει Majestic 12, μπερδεύει τις πλάνες της ΟΕΑ, τους Ανδρομέδιους, τους Ολύμπιους, τους Σελ, τους Εσοχθόνιους και τους Ερπετοειδείς, τους Γκρίζους κτλ. Ας δούμε τώρα και λίγο από αυτό έτσι για να καταλάβουν οι αναγνώστες τι σκοταδισμός πέφτει και πώς μπερδεύεις τα πράγματα και σε τι πλάνες θα τους οδηγήσεις, γιατί σου έχεις χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί όλοι οι αιρετικοί, κανένας δεν το έχει το Άγιο Πνεύμα. Πήγαινε και μελέτησε τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, τη Ιώτα Σίγμα Ταφ και τη Ιώτα Ζήτα, για να δεις τι λέει περί Αγίου Πνεύματος. Και εκεί θα το καταλάβετε.